Αλφα Χριστόφορος Χριστοφή. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ, Χριστόφορε. Καλησπέρα, Εμιλία, από τη βροχερή Νέα Υόρκη. Αυτό το πρωινό της Δευτέρας άρχισε να φτιάχνεται ένας ιστός εξελίξεων, ο οποίος θα οδηγήσει στην Παρασκευή. Πολύ κομβική, πολύ κρίσιμη η συνάντηση που θα έχει αύριο ο Γενικός Γραμματέας με τον Τούρκο Πρόεδρο, η οποία θα μας δείξει αν θα γίνει η τριμερής συνάντηση των δύο ηγετών με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχει ένα κύμα πιέσεων προς τον Τούρκο Πρόεδρο να αποδεχθεί αυτό που όλη η διεθνής κοινότητα λέει. Να διοριστεί λοιπόν ένας απεσταλμένος, που είναι και ο στόχος και ζητούμενο της ελληνοκυπριακής πλευράς, ο οποίος θα αναζητήσει εάν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε να υπάρξει κινητικότητα στο εθνικό μας θέμα. Αύριο λοιπόν, εξαρτάται από τα όσα θα ακούσει ο κύριος Γκουτέρες από τον κύριο Ερντοάν για το εάν θα έχουμε τριμερή και εάν θα γίνει αυτή η τριμερή συνάντηση στο τέλος αυτής της εβδομάδας ή σε μεταγενέστερο στάδιο. Άρα δύο από τα αιτήματα, αν θες, που θέλει να προωθήσει και να πετύχει εκεί στη Νέα Υόρκη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενδεχομένως να απαντηθούν αύριο σε αυτό το κρίσιμο ραντεβού, Χριστόφορε. Ακριβώς και γι' αυτό η ελληνοκυπριακή πλευρά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αποδίδει τεράστια σημασία σε αυτό το ραντεβού ως προς τα επόμενα βήματα. Εάν ο κύριος Ερντοάν δώσει τη συγκατάθεσή του για τη διεξαγωγή αυτή της τριμερούς, εάν υπάρχει νόημα να γίνει δηλαδή, αν ακούσει ο κύριος Γκουτέρες κάτι που θα έβαζε ξανά τις προοπτικές θετικής κατάληξης στο τραπέζι, ακόμα και για την τριμερή, τότε ναι, θα προγραμματιστεί και θα γίνει πιθανότητα το απόγευμα του Σαββάτου τοπική ώρα. Έχει όμως, Εμιλία, πολύ μεγάλη σημασία ο ρόλος που ανέλαβε και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το παιχνίδι. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε πριν από μία ώρα περίπου με την Πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία μετέφερε πολύ συγκεκριμένα μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Καταρχάς, κρατάμε το γεγονός ότι το ορόσημο, το δεύτερο ορόσημο, όπως είχαμε εξηγήσει και τις προηγούμενες μέρες για το Κυπριακό, η διασύνδεση με τα ευρωτουρκικά, μετατίθεται από τον Οκτώβριο στο Δεκέμβριο. Δεν θα γίνει συζήτηση για τα ευρωτουρκικά τον Οκτώβριο. Οριστικά θα ανοίξει αυτό το κεφάλαιο τον Δεκέμβριο και σύμφωνα με τις πληροφορίες που φτάνουν, αυτό θα γίνει για να δοθεί χρόνος για να υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό. Αυτό δεν είναι και με το ενδεχόμενο να γίνει τριμερής σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που προκύπτει από τη συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Κομισιόν. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης άκουσε ακόμη την κυρία φον ντερ Λάιεν να δηλώνει ξεκάθαρα και σαφέστατα υπέρ του διορισμού ενός απεσταλμένου του ΟΗΕ. Και αυτό, όπως ανέφερε σε αυτή τη συνάντηση κατά πληροφορίες, θα το μεταφέρει τόσο στον Αντώνιο Γκουτέρες, με τον οποίο θα μιλήσει στη διάρκεια της ημέρας, όσο και στον Τούρκο Πρόεδρο, με τον οποίο επίσης θα έχει μια συνομιλία εδώ στη Νέα Υόρκη. Πολύ σημαντικό αυτό για την επόμενη μέρα. Αυτό που κρατάμε επίσης σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, γιατί και από αυτό το πεδίο υπάρχει μια στάση αναμονής, είναι μια δήλωση που έκανε πριν από μερικά λεπτά ο Στέφαν Ντούτζαρικ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η οποία αποτυπώνει, Εμιλία, την παρούσα κατάσταση. Ρωτήθηκε λοιπόν για το Κυπριακό, τι μπορούμε να περιμένουμε, ποια θα είναι η επόμενη μέρα, σε τι στοχεύει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Θέλαμε και εμείς να μάθουμε τι ακριβώς υπάρχει στο μυαλό της ομάδας που χειρίζεται το Κυπριακό στη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ και πήραμε μια απάντηση μερικών λέξεων μόνο. Θα δούμε, πρέπει να περιμένουμε. Σε ευχαριστώ, Χριστόφορε. Κρίσιμη λοιπόν εβδομάδα, κρίσιμα τα 24 ώρα για τις εξελίξεις.